Περισσότεροι από 4.000 δρομείς από 32 χώρες και περισσότεροι από 6.000 συμμετέχοντες σε όλες τις εκδηλώσεις, αριθμός ρεκόρ, έδωσαν ραντεβού την Κυριακή 22 Απριλίου στον Φλίσβο για τον 9ο Ποσειδόνιο ημιμαραθώνιο και τους παράλληλους αγώνες του. Είναι η 9η διοργάνωση του Ποσειδόνιου ημιμαραθωνίου. Είναι ο πρώτος ημιμαραθώνιος που ξεκίνησε στην Αθήνα, στην Αττική. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί αυτός ο ημιμαραθώνιος δεν είναι απλά ένα αθλητικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο συνδυάζει αθλητισμό, πολιτισμό αλλά και κοινωνικές δράσεις. Η Νόβα, και θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, είναι κοντά μας. Είμαστε εδώ για άλλη μια χρονιά στον 9ο Ποσειδόνιο ημιμαραθώνιο, σαν χορηγός επικοινωνίας αλλά και με την ομάδα μας, την Nova Sports Running Team. Η Nova στηρίζει πάντα αξιόλογες προσπάθειες στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και όχι μόνο. Η ομάδα μας, η Nova Sports Running Team, με κάπτεν τον Περικλία Κοβάκη, είναι πάντα δίπλα σε όλες αυτές τις διοργανώσεις, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια έχει μπει το δρομικό κίνημα πολύ καλά στο DNA της εταιρείας μας. Η Nova έδωσε το παρόν με την ολοένα και πιο δυναμική Nova Sports Running Team, έχοντας μάλιστα και 2 χρυσά μετάλλια με την Ειρήνη Πουλάκη στο 1/4 του μαραθωνίου στις γυναίκες και τον Νίκο Βαρταλά στα 5 χιλιόμετρα στους άνδρες. Το τρέξιμο είναι χαρά. Το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο για να τρέχει. Αφήστε τους καναπέδες και ξεκινήστε να περπατάτε και να τρέχετε όλοι. Η διαδρομή είναι σχετικά εύκολη. Βγήκε πολύ καλά. Ο καιρός δεν βοηθάει με τόσο ήλιο, αλλά μην παραπονιόμαστε. Πήγε πολύ καλά. Ήταν πολύ ωραία. Όπως έχουμε ξεκινήσει σε αρκετούς αγώνες, με διακρίσεις πάλι, πλασαρίσματα στις πρώτες 5-6 θέσεις. Είμαστε πολύ καλά, πολύ καλός αγώνας, μου θυμίζει παλιές εποχές εδώ και το ευχάριστο είναι ότι όλοι χαμογελάνε. Πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνεται σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε συνοικία, κάθε Κυριακή. Έστω να περπατήσουμε, να τρέξουμε και να χαρούμε την επαφή όλη αυτή με τον κόσμο. Σίγουρα νιώθεις πολύ πιο νέος από αυτό που είσαι. Φαίνεται πως η δουλειά του κάπτεν της ομάδας Περικλή Ιακωβάκη αποδίδει καρπούς. Αν και ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η συμμετοχή, μερικές φορές βλέπεις ότι υπάρχει και η απόδοση, ψηλή απόδοση τέλος πάντων σε αυτό το επίπεδο. Βλέπω και εγώ ότι τώρα ειδικά που βελτιώθηκε ο καιρός, μεγαλύτερη συμμετοχή, ο κόσμος έρχεται περισσότερο να γυμναστεί, να αθληθεί, να χάσει κανένα κιλό. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ θετική διάθεση και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.